ο Υπουργός Υγείας χθες εξήγησε την αποκλιμάκωση της πανδημίας, μάλλον την αντιμετώπιση της πανδημίας, ότι την κάνουμε, πώς λέτε, με αποκλιμάκωση των μέτρων. Και πάμε στην υποχρεωτικότητα μέχρι 31 του Μάρτη, 15 του Μάρτη, για να ακούσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνολική αντίληψη όλων των Υπουργών. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε μια χώρα να έχει διαφορετική αντίληψη από αυτή που σας λέω. Είναι ότι θα πρέπει πλέον να οδηγούμαστε σε πλήρη αποκλιμάκωση των μέτρων, δηλαδή τα μέτρα να είναι στα απολύτως απαραίτητα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, σήμερα λήγει η προθεσμία για τους 10.000 υγειονομικούς, οι οποίοι. Οι αναστολές δηλαδή. Η αναστολή θα συνεχιστεί, οι άνθρωποι αυτοί θα επιστρέψουν πίσω ή θα παραμείνουν σε αναστολή. Έχετε τοποθετηθεί απλά επειδή είναι και κομβικές οι ημερομηνίες. Λοιπόν, πάμε διαφορετικά, γιατί έχω δει και κάποιες ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή το μέτρο της αναστολής ισχύει για τους υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Όταν αναφερόμαστε δεν έχουν εμβολιαστεί, σημαίνει ότι δεν έχουν κάνει τις δύο δόσεις. Αυτοί παραμένουν σε αναστολή μέχρι τις 31 Μαρτίου και μέχρι τότε θα επανεξεταστεί αν θα υπάρξει μια συνολική ρύθμιση, αν θα πρέπει να γίνεται εμβολιασμός πέρα της πανδημίας σε υποχρεωτική βάση στους υγειονομικούς για το αν παραμείνουν ή όχι στο σύστημα. Όσοι δεν έχουν κάνει την ενισχυτική δόση, γιατί ανοίγει αυτή η κουβέντα, δεν υπάρχει στο νόμο καμία πρόβλεψη, ούτε αυτή τη στιγμή είναι στις προθέσεις να συνδέεται με αναστολή εργασίας. Η αναστολή ήταν για όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Η πρόσθετη δόση έχει να κάνει με παράγοντες που περιορίζουν τον πολίτη που έχει εμβολιαστεί, είτε είναι υγειονομικός, είτε δεν είναι, από μια σειρά από δραστηριότητες, αλλά δεν συνδυάζεται με το σκέλος της αναστολής. Ναι, αλλά συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, συγγνώμη. Εγώ, αν δεν έχω κάνει την τρίτη δόση, δεν θα μπορώ να μπω, ξέρω κι εγώ, στο μαγαζί, στον εστιατόριο. Ναι. Ο υγειονομικός χωρίς να έχει κάνει τρίτη δόση θα μπορεί να περιθάλπτει. Προσέξτε, γιατί το βασικό στοιχείο του εμβολιασμού αυτή τη στιγμή είναι να έχεις ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, πρώτη και δεύτερη δόση. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Ο νόμος τι έλεγε για την αναστολή? Ότι αν δεν έχεις κάνει τις δύο δόσεις, μπαίνεις σε αναστολή. Ο νόμος αυτός δεν έχει αλλάξει. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει σε αναστολή κάποιος που δεν έχει κάνει την ενισχυτική. Μάλιστα. Συνολικά, κύριε Τζούνο και κύριε Κούτρα, συνολικά έχει δοθεί αυτή τη στιγμή μια παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου για να γίνει ο εμβολιασμός όσους δεν έχουν κάνει. Ναι. Συνολικά μέχρι τότε θα υπάρχει σαφής βούληση και νομοθέτηση της κυβέρνησης για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Όπως ο αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, καταρχάς να πω κάτι. Καλά, είναι δυνατόν υπουργός υγείας να μας λέει ότι η αποκλιμάκωση των μέτρων είναι σύστημα αντιμετώπισης πανδημίας? Ποιον μέτρων? Να επανέλθει η μουσική που είχε φυγεί. Η πεμπτουσία της ανοσίας της Αγέλης. Και να το πω, μόνο ένας αρνητής υπουργός, ανάλγητος, με εγκέφαλο, να μην πω τίποτα άλλο, κονσέρβα θα πω, και γνήσιο τέκνο του αυταρχισμού, θα ήταν ο καταλληλότερος για να εφαρμόσει την πεμπτουσία της ανοσίας της Αγέλης. Αφού πρώτα στηρίχτηκε με νύχια και με δόντια από το θλιβερό ιερατείο της επιστημονικής απερισκεψίας που αντικατέστησε τη σκέψη και τη λογική στην Ελλάδα. Κάπως έτσι λέει μέχρι 31 Μαρτίου. Α, βγάλετε και άλλους έξω? Και απλήρωτους, την ώρα που σε χώρες στη Δυτική Ευρώπη που θαυμάζεται εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανακρούσουν πρίμνα από την επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού στο υγειονομικό προσωπικό. Εμείς έχουμε κουρέψει το 20% του δυναμικού του δημόσιου συστήματος υγείας που είναι έτοιμο να γονατίσει όταν το κύμα της μετάλλαξης Δέλτα φούσκωνε. Έχουμε φτάσει 23.500 νεκρούς και ετοιμαζόμαστε να στείλουμε 7.000 ακόμη έμπειρους, ανεμβολίαστους θέλετε, γιατρούς και νοσηλευτές, τους οποίους εδώ και 5 μήνες έχουμε θέσει αναστολή εργασίας. Την ίδια ώρα λέμε ηλικιακά σαρώνει εκεί στους θανάτους, αλλά δεν κάνουμε διαχωρισμούς με πρωτογενή στοιχεία, δεν θα κουραστώ να το λέω, εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Κατά τα άλλα ξαναπάμε στο αφήγημα, έτσι με τους εμβολιασμούς μόνο, ως απόλυτη πανάκια. Μέτρα μην περιμένετε από πουθενά. Λοιπόν, έτσι είπε ο κύριος Πλεύρης ότι στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποφάσισαν ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας οδηγεί σε αποκλιμάκωση
των μέτρων. Γιατί έτσι την αντιμετωπίζουμε. Τώρα στην Ελλάδα, όταν λέμε ότι για να αντιμετωπίσει την πανδημία αποκλιμακώνει στα μέτρα, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, εννοούσε βεβαίως το ότι επανέρχεται η μουσική. Γιατί όσο δεν είχαμε μουσική, κατά τον Υπουργό Υγείας αντιμετωπίζαμε το κύμα της πανδημίας καβάλα. Τώρα που αντιμετωπίζουμε την πανδημία σε μια εκτονούμενη στον εγκέφαλο τους κατάσταση, πάμε σε αποκλιμάκωση των μέτρων, αφαιρώντας το απαγορευτικό μέτρο για τη μουσική. Ακούστε όμως τώρα, γιατί καιρός λαγού που λένε καιρός λαγουδίνας. Σας διαβάζω. Ενώ προσδοκούμε να κινηθούμε προς μια πιο, προσέξτε το, θα το αναρτήσουμε, προς μια πιο βιώσιμη κατάσταση με τον COVID-19, δηλαδή να κυκλοφορεί σε διαχειρίσιμα επίπεδα, παρεμένουμε επί του παρόντος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμη και σε μια μεταπανδική φάση, ο SARS-CoV-2 θα μπορούσε να προκαλεί περιοδικά υψηλά επίπεδα επιβάρυνσης στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και να οδηγήσει σε μεγάλες επιδημίες. Συνεπώς, για την αντιμετώπιση του COVID-19 θα είναι απαραίτητη πολυεπίπεδη επιτήρηση, η ετοιμότητα και οι αρμόζουσες στρατηγικές αντιμετώπισης. Ποιος το λέει αυτό, παιδιά? Αυτό το είπε ο ECDC, ο ευρωπαϊκός δηλαδή, με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 2022. Αυτή είναι η απάντηση στον Υπουργό Υγείας, ότι για την αντιμετώπιση της πανδημίας αποκλιμακώνουμε τα μέτρα, όπου μέτρα εννοεί επαναφέρουμε τη μουσική. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, διότι επικαλούνται συνεχώς τον ECDC όποτε βολεύει. Ποιος αποφασίζει? Αποφασίζει ο ECDC ή το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών? Όντως αποφάσισε έτσι το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή μετέφερε ο δικός μας Υπουργός Υγείας αυτά που καταλαβαίνει ή κάνει πως καταλαβαίνει ή αυτά που θέλει? Ας βγει δημόσια να απαντήσει σε αυτό που λέμε εμείς ευθέως. Ευθέως το λέμε. Η αντιμετώπιση της πανδημίας από εδώ και πέρα θα είναι με αποκλιμάκωση των μέτρων. Τι είπατε, Υπουργέ μου? Το ECDC λέει άλλο. Αυτό αποφασίσατε στο άτυπο συμβουλίο ή αυτό καταλάβατε? Και επιπλέον βγάζουμε στη σέντρα άλλους 7.000 υγειονομικούς, τους στέλνουμε αδιάβαστους σε αυτή τη φάση?